Στη Νέα Σμύρνη ο Πανιώνιος υποδέχεται την ΑΕΛ για 29η φορά στην ιστορία των αναμετρήσεων των δύο ομάδων στην μεγάλη κατηγορία. Μόνο μία νίκη στα τελευταία 18 παιχνίδια στη Νέα Σμύρνη για την ΑΕΛ απέναντι στον Πανιώνιο. Εξαιρετική παράδοση για τους γηπεδούχους που έχασαν τελευταία φορά από την ΑΕΛ πριν από 8,5 χρόνια στο περσινό παιχνίδι. Πέτυχαν μία ακόμη νίκη. Μία νίκη με 1-0 με γκολ του Μαξίμοβιτς στο 17ο λεπτό. Σε μία χρονιά ο Πανιώνιος κατάφερε να μείνει στην κατηγορία. Φέτος το έργο του είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο, καθώς έχει κινήσει με μείον 6 και 2 ήττες. Πάμε να δούμε την ενδεκάδα του. Μία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο μάτς. Λείπει από αυτήν ο Παπαγεωργίου μπαίνει ο Τσιλούλης. Κότνικ, Ρέτζας, Ευαγγέλου, Σταυρόπουλος, Σαραμαντά στην άμυνα. Κόρμπος, Μαξίμοβιτς και Άρτσε στο κέντρο. Τσιλούλης, Καμαρά στα άκρα και ο Αραμπούλης στην επίθεση. Ο Άρτσε θα έχει το ρόλο του λίγο πιο προωθημένου και ο Μαξίμοβιτς θα παίζει λίγο πιο μπροστά από τον Κόρμπο σε αυτή την τριάδα. Οι δύο ομάδες κάνουν τώρα την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Και την ΑΕΛ που έχει δύο παίκτες να κάνουν ντεμπούτο και τρεις συνολικά αλλαγές σε σχέση με το μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό. Στην εστία είναι ο Κρίστινσον, Μπράλιτς, Μόρας, Μιχαήλ, είναι οι ίδιοι τρεις. Στην άμυνα ο Καρανίκας δεξιά, ο Ζίφκοβιτς αριστερά, Κάτσε ντεμπούτο για αυτόν δίπλα στον Αντώνη Φατιών. Ο Μπούστος πίσω από τον Ντάουντα και τον Βάρντα που επίσης κάνει τον ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΛ. Ο τρίτος που αλλάζει στο σχήμα είναι ο Καρανίκας που παίρνει τη θέση του Μπέρτου. Στο βασικό σχήμα ο Κάτσα και ο Βάρντα αντικαθιστούν σε Τσέροβιτς και Μιλοσάβιεβιτς. Διετής της αναμέτρησης είναι ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος. Εδώ βλέπετε και όμορφες εικόνες από το γήπεδο της Νέας Μήνης. Το κάλεσμα των ανθρώπων του Πανιωνίου έχει φέρει αρκετό κόσμο εδώ στην Νέα Σμύρη για αυτό το κρίσιμο παιχνίδι. Έναν βαθμό έχει η ΑΕΛ, αλλά είναι ήδη στο συν 7 από τον Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος δεν έχει την δυνατότητα να χάσει άλλο έδαφος. Έχει χάσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι από τον Βόλο σε αυτό το γήπεδο και απαγορεύεται να χάσει και το σημερινό. Είναι μονόδρομος η νίκη για την ομάδα του Νικόδημου Παπαβασιλείου που κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο. Πρώτος Κύπριος προπονητής, πρώτος προπονητής σε ελληνική ομάδα. Γιάννης Παπαδόπουλος, Νικολαίδης, Αϊνάλης, Αγγελάκης, η τετράδα των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί υπάρχουν και εκτός αγωνιστικού χώρου διαιτητές πλέον. Στο VAR είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος. Assistant VAR είναι ο κύριος Ψαρής από την Ζάκυνθο. Βλέπετε και τους ανθρώπους στο VAR. Εδώ για το μάτς του Πανιωνίου με την ΑΕΛ. Στην Bet365 λαμβάνουμε την τεχνολογία πολύ σοβαρά. Θέλουμε να ζήσετε την κάθε στιγμή, λες και εξελίσσετε εκεί, μπροστά στα μάτια σας. Είμαστε η Bet365. Και αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη εφαρμογή στοιχήματος. Στη Νέα Σμύρνη οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο και στα Matrix τώρα εδώ του γηπέδου, καθώς συμπληρώθηκαν 97 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή τη 13η μέρα του Σεπτέμβρη του 1922. Παίζει ένα βίντεο που έφτιαξαν οι άνθρωποι της ομάδας και τώρα έχουμε ενός λεπτού σιγή. Στις 14 Σεπτέμβρη του 1890 ιδρύθηκε ο ιστορικός Πανιώνιος. 129 χρόνια συμπληρώθηκαν χθες από την ίδρυσή του. Είπαμε ότι θέλει να το γιορτάσει με νίκη μπροστά στον κόσμο του απέναντι στην ΑΕΛ. Οι παίκτες Μολκονίκης για αυτή την αναμέτρηση.
φιλοξενούμενος έχει πολύ, πολύ σημαντικό χαρακτήρα. Αλλάζουν μόλις ένα πρόσωπο στην ενδεκάδα, έχουν νέο προπονητή. Εδώ είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου που πριν δουλέψει στην ΑΕΛ. Η προηγούμενη ομάδα του ήταν ο Πανιώνιος στη σεζόν 17-18 με την ομάδα της Νέας Μύρνης τερμάτισε 7ος και την έφτασε ως τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδας όπου αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ. Την άλλη πλευρά ο Νικόδημος Παπαβασιλείου στα 49 του. Ο πρώτος Κύπριος, πρώτος προπονητής σε πάγκο ελληνικής ομάδας. Υπάρχουν, νάτος εδώ, Νικόδημος πλέον Παπαβασιλείου, τον είχαμε γνωρίσει ως ποδοσφαιριστή.